έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ατανάσοβα. Μπόρικα Ατανάσοβα, είναι ανταποκρίτρια της βουλγαρικής εφημερίδας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κυρία Ατανάσοβα, επικοινωνήσατε με την οικογένεια της Θανούσης. Μάλιστα, μόλις μίλησα με τον πατέρα της, Λίλια. Απλά να κρατήσουμε λίγο επιφυλάξεις, διότι μέχρι αυτή τη στιγμή κανείς δεν το έχει ενημερώσει επίσημα. Και μάλιστα ο ίδιος έχει ζητήσει, έχει στείλει mail προς Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σοφία, όπως και στην Βουλγαρική Πρεσβεία την Αθήνα και την Πρεσβεία Εξωτερικών, ότι θέλει να επιβάσουμε αυτό που γράφουν τα μίδια, αν είναι η κόρη του και, ή αν δεν είναι. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν το έχουν ενημερώσει επισήμως. Ενδεχομένως γιατί τα έγγραφα που έφερε το κορίτσι μαζί του, το έγγραφο ήταν ένα και μοναδικό από ό,τι γνωρίζουμε και πρόκειται για κάποιο έγγραφο εισόδου στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία ή από τη Γερμανία. Είναι ένα θέμα που γνωρίζει ο Θεοδόσης ο Πάνου, να τον καλέσουμε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή δεν έφερε διαβατήριο επάνω της και επειδή και οι πινακίδες ήταν κλεμμένες, δεν έφερε ταυτότητα, δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθούν επισήμως τα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές. Ναι, βεβαίως, όμως ο άνθρωπος περιμένει να τον ενημερώσουμε για να έρθει τουλάχιστον να αναγνωρίζει το πτώμα για να μας επιβεβαιώσει αν είναι ή αν δεν είναι το κορίτσι αυτό. Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μέχρι τη στιγμή επισήμως μαζί του. Διότι δεν υπάρχει ανακοίνωση από την Ελλάδα προς την Βουλγαρία. Η οικογένεια της κοπέλας βρίσκεται στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή ή στη Γερμανία? Στη Βουλγαρία βρίσκεται. Από ό,τι γνωρίζουμε, έχει δύο αδέλφια. Ναι, έχει δύο αδέλφους. Ο ένας σπουδάζει επίσης στην Γερμανία. Το κορίτσι μεγάλωσε στη Γερμανία? Όχι. Έχει μεγαλώσει στη Βουλγαρία και έχει πάει για σπουδές στη Γερμανία πριν από 3 χρόνια. Στο προφίλ της... Και ταυτόχρονα έχει δουλέψει. Όπου, σύμφωνα με τα λόγια του πατέρας, μάλλον έχει γνωρίσει αυτό τον άνθρωπο μέσα σε κάποιο μαγαζί όπου έχει δουλέψει. Σε κάποιο μαγαζί που δούλευε. Ναι, που δούλευε. Σπούδαζε και ταυτόχρονα και δούλευε. Από ό,τι έγραφε η κοπέλα στο προφίλ της, στο Facebook, έχει πάει και έγραφε ότι ήταν και μαθήτρια λυκείου στη Γερμανία, εκτός από το πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν χρειάστηκε ίσως να κάνει και κάποια χρόνια σχολείου εκεί για τη γλώσσα και για να μπορέσει μετά να μπει και να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Λίγο ρόλο παίζουν αυτά. Άρα το κορίτσι, λέτε, έχει μεγαλώσει στη Βουλγαρία και πήγε εκεί για να μπορέσει να σπουδάσει. Πήγε στη Γερμανία, ναι, και ο πατέρας της... Ναι, πήγε στον αδερφό της. Τον αδερφό της, ο οποίος ήδη ήταν εκεί και σπούδαζε, και πήγε εκεί στον αδερφό της να σπουδάζει και αυτή. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο αδερφός της την έψαχνε στο Βερολίνο και στο Λάιψιχ, αναζητώντας εκεί πληροφορίες. Η οικογένεια, ωστόσο, κάποια στιγμή τον Αύγουστο, και μάλιστα αυτό έγινε στην Πανσέλινο του Αυγούστου, όπως επίσης κοντά στην Υπερπανσέλινο της Πρωτοχρονιάς έγινε και έδωσαν και τέλος στη ζωή τους. Δεν το λέω τυχαία αυτό, γιατί σε αυτές τις έτσι αποκρυφιστικές τελετές και στους ανθρώπους που μπορεί έτσι να γοητεύονται από τέτοιες ιδέες, η Πανσέλινος παίζει ένα ρόλο. Στις 8-9 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει ανάρτηση του αδελφού της στη Γερμανία που λέει ότι μας ενημέρωσε ότι δεν θέλει να έχει καμία επαφή μαζί της. Κόβει εντελώς τους δεσμούς με την οικογένεια, παίρνει την αστυνομία. Τη βρίσκει... Όχι. Τη βρει... Συγγνώμη. Ο αδελφός της... Ναι, πείτε μου. Δεν είναι έτσι. Από τις 6 το μηνό, 6 Ιουνίου, η κοπέλα έπρεπε να ταξιδέψει από την πόλη που ζούσε, Ερφρόν, στην Λάιψιχ, να πάει τον αδελφό της. Είχε κάνει κράτηση εισιτήριο, αεροπορικός. Από εκείνη τη στιγμή έχει εξαφανιστεί. Δεν έχει φτάσει στο προορισμό που έπρεπε να πάει και έχει εξαφανιστεί. Από τότε έχουν ενημερώσει τις αρχές, ο αδελφός της, ο πατέρας της και την οικογένειά της, ότι έχει εξαφανιστεί. Και έχει ξεκινήσει μια έρευνα μέσω από την Ιντερπολ. Στις 8 Αυγούστου που λέτε εσείς, τους έχουν ενημερώσει από τον Ιντερπολ, από τις γερμανικές αρχές, ότι σταματάνε την έρευνα διότι έχουν ήδη επικοινωνήσει με την κοπέλα μέσω τηλέφωνο της που ήταν το όνομά της, η οποία έχει πει
ότι είμαι καλά, όμως δεν θέλω να έχω και αρνιόμαι να έχω επαφές με το περιβάλλον μου από πριν. Είπα ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς είπα, ότι ο αδελφός της ενημερώνει λοιπόν στο Facebook τους ανθρώπους που ψάχνανε στις 8 εκεί, 8-9 Αυγούστου. 8. Ότι η κοπέλα επικοινωνεί με τις αρχές και λέει δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί με την οικογένειά μου. Μάλιστα. Κόβει τους δεσμούς με την οικογένειά της 8 Αυγούστου. Εάν ψάξετε στις 8 Αυγούστου ήταν η μεγάλη, 8 ή 9 Αυγούστου η μεγάλη πανσέληνος του καλοκαιριού. Δεν το λέω τυχαία. Τότε έχει βγάλει ανακοίνωση η γερμανική αστυνομία, δεν ξέρω τώρα. Ναι, τότε έβγαλε την ανακοίνωση, αλλά τότε επικοινώνεις και η κοπέλα με τις αρχές. Γιατί την ψάχναν από τον Ιούνι. Μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Εντελώς τυχαίο. Μπορεί όλα να είναι τυχαία. Στην πανσέληνο πάλι του Ιανουαρίου, εκεί ένα 24ωρο πριν μετά να δίνει τέλος στη ζωή του. Και αυτό στην υπερπανσέληνο. Και αυτό μπορεί να είναι τυχαίο, έτσι. Και αυτό μπορεί να είναι εντελώς τυχαίο. Απλώς επειδή υπάρχουν τα σατανιστικά σύμβολα και υπάρχουν και αυτές οι συγκυρίες, εμείς παρατηρούμε τα στοιχεία χωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα. Απλά τα καταγράφουμε. Ναι, όλα παίζεται. Είναι έτσι και ο πατέρας της τώρα που μιλήσα μαζί του. Λέει ότι ίσως κατά 80% ίσως να είναι αυτή, διότι ήξερε και το όνομα του παιδιού, του Γερμανού. Αλλά μέχρι λέει, να δω το πτώμα και μέχρι να την αναγνωρίζω, δεν μπορώ να πάω απολύτως τίποτα. Και δεν με έχουν ενημερώσει ακόμα να μου πούνε πού να πάω, τι να κάνω, δεν ξέρω απολύτως τίποτα. Θα έρθει εδώ στην Ελλάδα ο πατέρας. Θα έρθει, όταν θα το ενημερώσουν πού να πάει, ο άνθρωπος δεν ξέρει καν πού να πάει. Αυτό σας λέω, δεν έχει επίσημη ενημέρωση. Μάλιστα. Και μάλιστα ο ίδιος έχει επικοινωνήσει με τις αρχές και με τις πρεσβείες, με την ελληνική πρεσβεία στη Σόφια και με την αστυνομία στη Βουλγαρία και περιμένει να τον ενημερώσουν πού να πάει και τι να κάνει. Η κοπέλα έχει ένα τατουάζ στο χέρι της, στο έχει σώμα τατουάζ, της. Ναι, ένα αλεπού, ναι. Μία αλεπού. Στο δεξί χέρι. Ναι, στο δεξί χέρι έχει μία αλεπού. Άρα επειδή είναι χαρακτηριστικό φαντάζομαι αυτό το τατουάζ, είναι ένα στοιχείο να το μεταφέρουμε και στην ιατροδικαστική υπηρεσία εκεί στη Πάτρα όπου έχει μεταφερθεί η σωρός. Αν υπάρχει τατουάζ με αλεπού, είναι και αυτό ένα στοιχείο. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι η αλεπού. Μα δεν γνωρίζω κάτι. Όχι, μάλιστα. Να το μεταφέρουμε και αυτό το στοιχείο. Μάλιστα, ευχόμαστε να ενημερωθεί, να έχει επίσημη σύντομα ενημέρωση οικογένεια στην Βουλγαρία. Για να δουν οι άνθρωποι, φαντάζομαι και οι αρχές πρέπει να τους εντοπίσουν. Δεν είναι και εύκολο, γιατί η κοπέλα σπούδαζε στην Γερμανία. Στη Γερμανία την έψαχνε ο αδελφός της. Ο πατέρας εμφανίστηκε στη Βουλγαρία. Είχε εξαφανιστεί και έλεγε: δεν θέλω να έχω σχέση με την οικογένειά μου από τον Αύγουστο. Άρα είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.